Είμαι πολύ χαρούμενος που το πρώτο μου παιχνίδι με την ομάδα του ΠΑΣ, σαν γηπεδούχος, η ομάδα είχε μια πολύ καλή εμφάνιση και μπόρεσε να κερδίσει το παιχνίδι. Και νομίζω ότι βλέποντας κάποιος το σημερινό παιχνίδι, δεν χωράει αμφισβήτηση ότι η ομάδα μας δίκαια κέρδισε. Είχαμε πει μέσα στην εβδομάδα με τα παιδιά ότι θα πρέπει ξεκινώντας το παιχνίδι αυτό, να δώσουμε στον αντίπαλο να καταλάβει ότι είμαστε αποφασισμένοι να κερδίσουμε το παιχνίδι. Και νομίζω ότι μετά το πρώτο δεκάλεπτο, πραγματικά η ομάδα υπήρχε στιγμές που πίεζε αρκετά τον αντίπαλο, το πίεζε ψηλά, έβγαζε φάσεις και σου έδινε την εικόνα ότι πραγματικά αυτό το παιχνίδι με τον ένα με τον άλλο τρόπο θα το κερδίσουμε. Πριν από κάνα δεκάλεπτο περίπου στο δεύτερο ημίχρονο που πέσανε οι ρυθμοί και πάλι βγάζαμε ευκαιρίες, δεν νομίζω ότι σε κανένα σημείο του παιχνιδιού πραγματικά απειληθήκαμε. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά για την εμφάνιση που έκαναν και την προσπάθεια. Τους αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια και να ευχαριστήσω τον κόσμο για την στήριξη που μας έδωσε. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε κάποια ερώτηση. Πολλές ευκαιρίες, κύριε Παντελή, η ομάδα δημιουργεί πολλές ευκαιρίες σε ένα στυλ παιχνιδιού επιθετικό. Πολύ ωραία για τον κόσμο. Νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι βοήθησε και ο αντίπαλος. Ο αντίπαλος στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού δεν κλείστηκε. Και από τη στιγμή που σκοράραμε το πρώτο γκολ, ανοίξαν κι άλλο οι χώροι και μπορούσαμε και δημιουργήσαμε αρκετές ευκαιρίες. Για μένα, με τις τόσες ευκαιρίες που δημιουργήσαμε, θα έπρεπε να πετύχουμε και κάποιο άλλο τέρμα για να ησυχάσουμε λίγο. Αλλά μπορεί να μην μπήκαν σήμερα να μπουν σε άλλο παιχνίδι. Σημασία έχει να παίζουμε έτσι επιθετικά, αλλά κυρίως για τον προπονητή έχει πολύ μεγάλη σημασία το 0 στην άμυνα. Επειδή ερχόμαστε από ένα παιχνίδι που δεχτήκαμε 3 τέρματα, ήταν για μένα στοίχημα να μπορέσουμε να περιορίσουμε τον αντίπαλο να μην μας κάνει ευκαιρίες. Και πραγματικά νομίζω ότι εκτός από 1-2 φάσεις δεν είχε κάτι ιδιαίτερο αντίπαλος. Είχατε πει ότι σας αρέσει να παίζει επιθετικά η ομάδα και να μην μένει στο 1-0 και να πηγαίνει πίσω. Λοιπόν, η ομάδα παίξε πάρα πολύ επιθετικά, πέτυχε και το δεύτερο γκολ. Συνολικά όμως από την αμυντική λειτουργία, κρατάτε κάτι που μπορεί να σας προβλημάτισε? Σίγουρα όταν θα δω το βίντεο, γιατί να ξέρετε ότι βλέποντας ένα παιχνίδι εκείνη την ώρα από τον πάγκο, η πίεση είναι μεγάλη. Μπορεί να υπάρχουν κάποια λάθη τα οποία οπωσδήποτε πρέπει να βελτιώσουμε. Η δουλειά μας είναι αυτή, να αναλύσουμε το παιχνίδι μέχρι την Τρίτη και οτιδήποτε έχει γίνει λάθος να προσπαθήσουμε την επόμενη αγωνιστική να το βελτιώσουμε. Σίγουρα η αμυντική λειτουργία σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι ήταν καλύτερη. Αλλά βλέποντας ένα παιχνίδι ξανά και ξανά, θα βρεις τροτά σημεία και θα πρέπει να τα βελτιώσεις. Εχθρός του καλού είναι πάντα το καλύτερο. Πιστέψτε μου ότι δεν κοιτάω μακρύτερα από την επόμενη Κυριακή. Για μένα έρχεται ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ο αντίπαλος που παίζουμε το Σαββάτο κέρδισε σήμερα σε μια δύσκολη έδρα. Την προηγούμενη εβδομάδα με τον Ολυμπιακό είχε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Δείχνει μια πολύ καλή αμυντική λειτουργία. Για μένα το δυσκολότερο παιχνίδι είναι αυτό που έρχεται και θα επικεντρωθώ στο να παρουσιάσουμε την ομάδα όσο καλύτερη μπορούμε για τις συνθήκες του παιχνιδιού που έρχεται. Θέλω πραγματικά να τους ευχαριστήσω. Πραγματικά δεν είναι παλμό όταν φωνάζουν και καταλαβαίνεις ότι γέρνει το γήπεδο. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.